Τι ήταν το μεγαλύτερο καλάθι στην καριέρα σου μέχρι στιγμής εκείνο? Στην πρώτη κατηγορία πιστεύω πως ναι. Πες μας λίγο εκείνη τη φάση. Αν μπορείς, περιγράψε μας τη φάση όλη πως ξεκίνησε. Με το κλέψιμο από το λάθος του Σάιμον και την εκτέλεση που έκανες. Πιστεύω δεν ήταν λάθος του Σάιμον. Ήταν μια φάση η οποία έπρεπε να παίξουμε μια άμυνα η οποία έπρεπε να έχουμε ένα στόπ τέλος πάντων να τη βγάζουμε. Να τη βγάλουμε, τη βγάλαμε. Πήρε το rebound ο Τζόι, νομίζω, ο Θιανό Ντόρσεϊ. Του ζήτησα την μπάλα, απλά ήμουν σε θέση να πάρω την μπάλα, να τρέξω το γήπεδο και να σουτάρω. Τα περισσότερα, νομίζω, δεν τα θυμάμαι. Τώρα είμαι λίγο ενθουσιασμένος για την νίκη μας. Υπάρχει το highlight, θα το δεις, είμαι σίγουρος, πολλές φορές, θα το κάνεις και το share. Πες μας λίγο για τη δική σου πορεία φέτος. Το είπαμε και την ώρα της μετάδοσης, ότι κάνεις πολύ καλή χρονιά. Πες μας λίγο πώς ζεις εσύ τη δική σου χρονιά, αλλά και το Απόλλωνα γενικότερα για την όψη της συνέχειας. Εντάξει, πιστεύω η πορεία του Απόλλωνα έχει να κάνει με τους ποιοτικούς ξένους που έχουμε, αλλά και με τους πάρα πολλούς καλούς σε χαρακτήρα Κυπραίους. Η ομάδα είναι νέα, δηλαδή μόνο ο Μάριος Γεωργίου και ο Ραφαήλ Ελευθερίου είναι από την περσινή ομάδα. Έχουμε δύο πάρα πολύ καλούς ποιοτικούς ψηλούς, οι οποίοι είναι η μεγάλη μας δύναμη. Αυτό ήταν και το πλάνο του παιχνιδιού αυτού. Σε κάποια φάση ο κεραυνός μας διάβασε πάρα πολύ καλά, αλλά αντεπεξέλθαμε και σε αυτό το κομμάτι με κοψίματα μέσα στο καλάθι, τρίποντα. Προσωπικά πιστεύω πολύ καλύτερα. Η αλήθεια, στην πρώτη αγωνιστική με το Αποέλ είχα ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό του Αστράγαλο, ο οποίος με ταλαιπωρεί μέχρι ακόμα, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με εμένα. Ήταν ένας άτυχος τραυματισμός. Προσπαθώ να το συντηρήσω και να προσπαθώ να βοηθήσω την ομάδα μου όσο γίνεται. Παναγιώτη, καλή συνέχεια σας ευχηθούμε και είμαι σίγουρος ότι θα δούμε ακόμα μεγαλύτερα καλάθια από σένα στη συνέχεια. Καλή χρονιά, με υγεία.